πρόσωπο και να προτείνει η κυβέρνηση, ακόμα και αν είναι μέσα από το συναυλισμό αυτό το πρόσωπο, δεν υπάρχει περίπτωση εσείς να ψηφίσετε αυτό το πρόσωπο. Είναι σαφές. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε ότι το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον της χώρας και του ελληνικού λαού, επιβάλλει, αυτή είναι η γνώμη μας, μπορεί άλλος να μην συμφωνεί, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι στη δημοκρατία. Το συμφέρον το δημόσιο, λοιπόν, επιβάλλει να τερματιστεί το ταχύτερο δυνατό μια καταστροφική πολιτική από μια κακή κυβέρνηση. Ο κύριος Παυλόπουλος μίλησε προηγουμένως για γερμανικές αιμονές, που είναι το δόγμα Μέρκελ, αυτή η καταστροφική λιτότητα, η οποία έχει προκαλέσει και αίμα και δάκρυα. Αίμα και δάκρυα στον ελληνικό λαό, με τεράστια αδικία και στην κατανομή των παρών, ύφεση, ανεργία, να μην τα περιγράφουμε, τα ζει ο ελληνικός λαός, αλλά οδηγεί και την ίδια την Ευρωζώνη σε ύφεση. Ακόμη και η Γερμανία έχει στομώσει και πάει προς τα κάτω. Συν η κρίση που υπάρχει η γεωπολιτική, Συρία, Ουκρανία, εμπάργκο, μέτρα που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε πιο ψυχροπολεμικές καταστάσεις. Επομένως, μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ η άποψη ότι ξέρεις κάτι, αν κερδίσουμε τις εκλογές, αυτομάτως θα λυθούν όλα σε μια στιγμή. Θα πάψει να υπάρχει η Μέρκελ, θα πάψει να υπάρχει η Ουκρανία. Πάντως, κάποια μέτρα, κύριε Παπαδημούλη, είναι λίγο ασαφή. Για παράδειγμα, στη φορολογία των ακινήτων. Να τελειώσω τη φράση. Επειδή κάνατε μια αναφορά, γι' αυτό το λέω. Καμία αναφορά στη φορολογία των ακινήτων δεν έκανα. Μιλώ πιο γενικά τώρα. Όχι. Είπατε ότι δεν θα αλλάξει. Με το που θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν όλα την ίδια την απόφαση. Να τελειώσω τη φράση μου και με ρωτάτε μετά ότι θέλετε. Αλλά να πάμε λίγο επαγγελματικά. Λοιπόν, επομένως, μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό επιδιώκουμε. Τη λαϊκή εντολή για αυτή την κατεύθυνση, αυτό που μπορεί να κάνει και δεσμεύεται να κάνει είναι να μπει ένα φρένο στον κατήφορο, να βγάλουμε αυτή τη θηλιά του μνημονίου, της ύφεσης, της καταστροφικής μονομερούς λιτότητας και να προχωρήσουμε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Με ποιους θα συνεργαζόσασταν για να κάνετε αυτή την κυβέρνηση? Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Να τελειώνω λίγο τη φράση μου. Ναι, για να γίνετε διάλογο. Δηλαδή μας προκαλείτε ευχάριστα. Να τελειώνω. Δηλαδή μας λέτε ειδήσεις και αυτό το λόγο. Να τελειώνω και τη φράση μου όμως. Βεβαίως, αλλά θα μου διαμαντήσεις. Αυτή η χώρα θέλει αλλαγές για σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, γιατί έχει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα και η οικονομία μας και η θέση μας στη γεωγραφία. Έχει ένα λαό με ικανότητες, με μόρφωση που υστερεί σε πολιτική ηγεσία, διοίκηση, θεσμούς, γραφειοκρατία, διαφθορά, παραοικονομία, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, έλλειψη σχεδίου. Συμφωνώ. Και το κεντρικό δίλημα είναι κυβέρνηση του ναι σε όλα, του σφάξε μαγάμου να γιάσω, του ζήτω η Μέρκελ με Σαμαρά, ή κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό του Τσίπρα που θα κατευθύνει από εκεί και πέρα. Απαντώ στις δύο ερωτήσεις. Έχετε πει δύο φορές το λέξη κορμό, δεν μπορεί να μιλήσει. Απαντώ στην ερώτηση. Την έχω συγκρατήσει. Εάν ο λαός μας δώσει την εντολή, κερδίσουμε τις εκλογές γύρω από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα επιδιώξουμε τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες και στη Βουλή και στην κοινωνία, κάνοντας ανοίγματα σε δυνάμεις με μόνη σταθερή κόκκινη γραμμή τα θέματα της συνέπειας, της εντιμότητας, του καθαρού Μητρώου. Θα απευθυνθούμε και σε ευρύτερες δυνάμεις. Τώρα, για το ποιες. Για το ποιες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο κύριος Κουρίνας εδώ πέρα το απέκλεισε. Για το ποιες, αφήστε να μιλήσει πρώτα ο λαός. Μην λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες θα συνεργαζόσασταν. Αφήστε να τελειώσω την προηγούμενη μου φράση. Ναι, αλλά πρέπει να βγάλουμε την κατεύθυνση. Δεν ξέρω, κύριε Σιωμόπουλε, ούτε κανείς από εσάς ξέρει. Ποιοι θα είναι στη Βουλή. Ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι το εξής. Και νομίζω σαφές και δίνει είδηση. Ακόμη και αν ο λαός μας δώσει αυτοδυναμία, στόχος όχι εύκολος, αλλά ούτε ανέφικτος, ακόμη και τότε εμείς θα επιδιώξουμε συμμαχίες. Γιατί αυτός ο τόπος θέλει πλειοψηφίες ευρύτερες για να αλλάξει πορεία. Κύριε το βέβαιο είναι. Δεν δούμε καμία συνεργασία Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ και εκπλαγούμε όπως είδαμε συνεργασία Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Αυτό σε ό,τι μας αφορά. Το απορρίπτουμε κατηγορηματικά. Πρέπει να φύγουμε από την ιδέα ότι όλοι ντε και καλά θα πρέπει να είμαστε στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Οι δύο βασικές πολιτικές δυνάμεις που, κατά τη γνώμη μου, θα αθροίσουν πολύ ψηλότερα ποσοστά από αυτά που άθροισαν στις ευρωεκλογές, πιστεύω ότι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει πολύ πάνω από το 30%, ενδεχομένως και πάνω από το 35%. Ναι. Τι μιλάτε για αυτοδυναμία, δηλαδή. Σας είπα, ακόμη και αυτοδυναμία, που δεν τη θεωρώ ανέφικτη.
Εμείς θα επιδιώξουμε συνεργασίες. Αν ο λαός είναι ευχαριστημένος με αυτή την πολιτική, αν ο λαός χάψει τα παραμύθια ότι ξαφνικά ο Σαμαρά ξανά γίνει αντιμνημονιακός και του δώσει την πρωτιά, εμείς θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Αν εμείς κερδίσουμε, θα κάνουμε τα ανοίγματα αυτά, αλλά όχι με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και κάτι ακόμη. Για να πάμε σε εκλογές, για να βάλω στην κουβέντα και τον κύριο Χατζηδάκη. Και κάτι ακόμη, ένα τελευταίο. Ανθρώπους, εκφραστές πολιτικών απόψεων, πολιτικών συμπεριφορών, που έχουν βαρύτατες ευθύνες ως κυβερνητικοί παράγοντες για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και για αυτά που τραβάει σήμερα ο ελληνικός λαός, δεν θα είναι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν είναι να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσει ο λαός ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό που σας είπα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν είναι να ψηφίσει ο λαός ΣΥΡΙΖΑ για να ξανακάνει κουμάντο ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς, ξεκάθαρο. Θα είναι κοροϊδία. Αυτό όμως για να συμβεί, για να πάμε σε εκλογές, γιατί εδώ τώρα κολλάει και ο κ. Χατζησοκράτης πάρα πολύ, για να πάμε σε εκλογές σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει η κυβέρνηση να εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας. Ένα λοιπόν από τα πρόσωπα που βλέπουμε εμείς να επικρατεί αυτή τη στιγμή ως βασικό σενάριο είναι ο κ. Φώτης Κουβέλης. Κύριε Χατζησοκράτη, πείτε μας καταρχάς αν. Η Δημάρ θα ψηφίσει Φώτη Κουβέλη. Ένα λεπτό. Γιατί έχουμε ήδη 3-4 ονόματα. Τον κύριο Πανούση, τη Γεία Γιαννακάκη. Τον κύριο Κυρίτση, την κυρία Ρεπούση. Κύριε Ρεπούση, ακόμα ίσως να μην είναι ξεκάθαρο, αλλά το κύριο Κυρίτση είπαμε. Λοιπόν, θα υπάρχουν κάποια. Μιλάω όσοι έχουν δηλώσει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ναι. Θέλω όμως να το θέσω το θέμα λίγο διαφορετικά. Όχι στο ίδιο σημείο, για να συνοηθούμε. Είναι. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι εκτροπή ή οτιδήποτε άλλο να ζητάει κάποιο κόμμα εκλογές και μέσα από τη διαδικασία η οποία προβλέπεται από το Σύνταγμα. Εκτροπή, δεν μίλησε κανείς εκτροπή. Κατάχρηση. Άλλο. Κατάχρηση θεσμού υπάρχει. Άρα λοιπόν να συνοηθούμε εις αυτό. Είναι μια συγκεκριμένη άποψη. Λοιπόν, έχει χρησιμοποιηθεί και άλλες φορές. Δεν είναι καθόλου τη διάρκεια που ισχύει το Σύνταγμά μας, έτσι από τη μεταπολίτευση. Άρα δεν είναι κάτι το καινούριο. Αλλά το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι εμείς με πολύ επίσημο τρόπο και συνεχίζουν να το λέμε, είναι ότι το Φεβρουάριο, όταν θα τεθεί το θέμα, τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, πότε θα τεθεί το θέμα, εκεί είναι να τεθεί το θέμα. Τότε, όταν δούμε και τις πολιτικές εξελίξεις και τα θέματα πώς, και οι ασκούμενες πολιτικές πώς θα έχουν πάει, 4 μήνες, 5 μήνες, είναι κρίσιμη αυτή, θα τοποθετηθεί από την πλευρά της και η Δημοκρατική Αριστερά και προφανώς και μια και λένε για τον Φώτη του Κουβέλη και ο Φώτης ο Κουβέλης. Δηλαδή, και πρέπει να σας πω ότι ο Φώτης ο Κουβέλης. Λέτε λοιπόν ότι μπορεί και η Δημάρ, κρίνοντας, βλέποντας εκείνη τη στιγμή την κατάσταση, να πει ακόμα κι αν προτείνεται το Φώτη Κουβέλη και εμείς θέλουμε να πέσει αυτή η κυβέρνηση, άρα δεν συνηγορούμε σε αυτή την υπόθεση. Μα δεν σας είπα ακριβώς αυτό. Σας είπα ότι όπως είναι, εμείς διεκδικούμε να αλλάξουν μια σειρά από πολιτικές και αυτό θα το λέμε επί 4 μήνες. Ναι. Και θα μιλάμε πώς ακριβώς τι πρέπει να γίνει με τα θέματα της φορολογίας, τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να κάνουμε με το αντιμετώπιση του θέματος του χρέους, τι πρέπει να κάνουμε με τα θέματα της απασχόλησης. Τι πρέπει να κάνουμε με πράγματα. Και το Δημήτρη Χατζησοκράτη, γιατί τα λέει αυτά. Έχουμε το Δημήτρη Χατζησοκράτη. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει και μάλιστα δεν το γνωρίζαμε ότι εμείς το μάθαμε στην πορεία. Έτσι και κατέβει για πρόεδρο Δημοκρατία ο κ. Φώτης Κουβέλης, θα πρέπει να παραιτηθεί από την ιδιότητά του βουλευτή. Ποιος θα τον αντικαταστήσει? Δημήτρης Χατζησοκράτης. Το πρόβλημα, και αυτό μου δυσκολεύει και την τοποθέτησή μου, ξέρετε. Όχι, μα αυτό είναι το θέμα και δεν το ξέρει κανένας αυτό. Και το ερώτημα είναι σαφές. Ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, εφόσον κατέβει υποψήφιος πρόεδρος, επιλεγεί μάλλον, δεν είναι σωστό τη λέξη κατέβει, επιλεγεί ο κύριος Κουβέλης από την κυβέρνηση ως ένα από τα βασικά πρόσωπα. Θα προταθεί, σωστή έκφραση. Λοιπόν, θα το ψηφίσει το Φώτη Κουβέλη ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Λοιπόν, εάν έχουμε κρίνει ότι πρέπει. Πάμε με περικοκλάδο. Εάν έχουμε κρίνει συλλογικά ότι τη στιγμή που θα τεθεί το θέμα, δηλαδή το Φεβρουάριο, ότι πρέπει να το κάνουμε, θα το κάνει και αυτό και ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Μπορώ να ρωτήσω κάτι το Δημήτρη Χατζησοκράτη. Βεβαίως, κύριε. Στο συγκεκριμένο. Βεβαίως. Μέχρι τις ευρωεκλογές, ο Φώτης ο Κουβέλης έλεγε, όταν τον ρωτούσαν σχετικά, είμαι ενεργός πολιτικός, πρόεδρος της Δημάρ, δεν ενδιαφέρομαι για την Προεδρία της Δημοκρατίας, τελεία και παύλα. Τώρα τελευταία έχει μετακινηθεί από αυτό και λέει, δεν μου έχει γίνει πρόταση, δεν έχω βολιδοσκοπηθεί. Τελεία. Όχι, δεν είναι τελεία. Βάζει και κάτι άλλο. Και θα το δούμε αργότερα, δεν τη ώρα. Θα το δούμε όταν προχωρήσουμε. Ανάμεσα στις δύο αυτές τοποθετήσεις υπάρχει μια σαφέστατη διαφορά. Μια σαφέστατη μετατόπιση. Ερωτώ τον Δημήτρη Χατζησοκράτη, γιατί αυτή η μετατόπιση?
Γιατί δεν αντιλαμβάνεται ο Φώτης Βέλης και η Δημάρ ότι η παράταση... Μια ανησυχία στον κύριο Παπαδημούλη, μήπως τελικά ψηφίσουν τη Δημάρ το Φώτη Κουβέλη. Έχουμε τη δυνατότητα πολύ ήρεμα να συζητούμε και ειδικά με τον Δημήτρο Χατσοκάλη. Δεν αντιλαμβάνεται... Δημοσιογραφικά το λέμε την παρατηρήσω. Και η Δημάρ και ο Φώτης Κουβέλης και εσύ προσωπικά ότι αυτή η μετατόπιση είναι υπαρκτή, σαφής, δημιουργεί ερωτηματικά και ότι η παράταση αυτής της ονοματολογίας φθείρει και τη Δημάρ και τον Κουβέλη. Μάλιστα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Την ήξερα γιατί έχει πει. Δεν έχει διατυπώσει ο Δημήτρης. Λοιπόν, κοιτάξτε. Όποια προσέγγιση και αν γίνει τη συγκεκριμένη στιγμή γύρω από το θέμα της Προεδρίας τώρα, έτσι. Που δεν έχει, καταρχάς δεν έχει γίνει πρόταση. Αλλά λέω, οποιαδήποτε γίνει, υπάρχει και το, και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, αν πει ότι θα το σκεφτόμουν να γίνω, αν το έλεγε κάτι τέτοιο πλευρά του Φώτη Κουβέλη, θα έλεγαν όλοι, α, έρχεται η Δημοκρατική Αριστερά και ο Φώτη Κουβέλη να γίνει δεκανίκη τη κυβέρνηση αυτή η οποία έχει συμφέρει τόσα πολλά δεινά. Αν έλεγε, το κόβω αυτή τη στιγμή. Λέω όχι σε μια πρόταση που δεν έχει γίνει. Προσέξτε, το ξαναλέω. Σε μια πρόταση που δεν έχει γίνει, έλεγε όχι. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, η δημοτική η πολιτική γίνεται δημόσια. Και όταν βγαίνει και λέει δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πράγμα, θα, σε μια, να απαντήσω σε ένα υποτιθέμενο ερώτημα, είπε ο Φώτης Κουβέλης, λίγο πιο εκεί είναι και η θέση του ψώνιου. Και το είπε πολύ σοβαρά. Δεν βγαίνει, τι δεν απατρίδες είναι. Να λέει από την πλευρά του κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ακούστηκε κάτι, εγώ λέω πάνω σε αυτό, αυτό. Αλλά λέω το πολιτικό δεδομένο. Αν λοιπόν έλεγε όχι από τώρα, θα υπήρχαν η άλλη πλευρά που διαφωνούσε και έχει κάθε δικαίωμα να διαφωνεί και να λέει μην το λέμε τώρα ή δεν διαφωνούμε σε αυτό. Να λέει α, δίνεται μια λευκή επιταγή στο ΣΥΡΙΖΑ να ξέρει από τώρα, δηλαδή τέσσερις μήνες πιο μπροστά, ότι πάμε για εκλογές συγκεκριμένα. Αυτό λοιπόν είναι και το ένα και το άλλο. Εμείς δεν λέμε, δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε το χατήρι του ΣΥΡΙΖΑ ούτε το χατήρι της κυβέρνησης. Πρώτα εκεί να μας ενδιαφέρει η κυβέρνηση γιατί αυτή ασκεί πολιτικές. Εμείς λέμε αυτή την περίοδο μην συζητάμε για άλλα θέματα και σκιάζουμε.